δύο μέρες πριν μια μεγάλη γενική απεργία η οποία έχει προκηρυχθεί από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ, όπου όλα τα σωματεία του νησιού συμμετέχουν και θα δώσουν το παρόν στην πλατεία Σαφούς μεθαύριο και ώρα 11. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου με όλες τις δυνάμεις, με όλα τα μέλη, με τους φίλους του, αλλά και με όσους ενεργούς πολίτες είναι πάντα εμπλέκονται και δίνουν το παρόν μέσα από τα σωματεία τους και μέσα από τους χώρους εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να σταλεί ένα ισχυρό και δυνατό μήνυμα μπρος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ένα τόσο πολύ δύσκολο και ζωφερό περιβάλλον, μετά από πάρα πολύ καιρό που έχουμε να βρεθούμε και να ξανασυναντηθούμε έξω στους δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους Λέζους, όλους τους νησιώτες σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περιοχή όπως αυτή τη Λέζου, την οποία βιώνουμε και βιώνουμε με ακόμα πιο δύσκολα και περισσότερο όλο αυτό το ζωφερό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ένα κλίμα που εκτός από την ακρίβεια και τη διαλυμένη αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή των εργαζομένων έχουμε με αυτή την κυβερνητική κοροϊδία με το καλάθι του νοικοκυριού, με την κοροϊδία της κυβέρνησης, με δίθεν επιδόματα τα οποία δίνει και σκορπάει, υποτίθεται, στηρίζοντας την κοινωνία και τον κόσμο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία μεθαύριο να δοθεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Και αυτό το ισχυρό μήνυμα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και σε όσους υπηρετούν αυτή την πολιτική και εδώ στο νησί μας και εδώ στη Λέσβο. Σήμερα ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, να μας λέει ότι ψάχνουμε τρόπους, λέει, να πληρώσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο που ψάχνουν τρόπους εδώ και 2-3 χρόνια πώς να μπορέσουν να το πληρώνουν, αν όχι ακριβώς την ώρα τους μέσα σε ένα μήνα, να το πληρώνουν τουλάχιστον σε ένα ευλογονικό διάστημα για να στηρίξουν όσο μπορούν αυτή την λεγόμενη νησιωτικότητα που υποτίθεται ότι η Γενική Γραμματεία την υπηρετεί. Η παρουσία λοιπόν όλων συνταξιούχων εργαζομένων μεθαύριο στην πλατεία Σαφούς είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επιτέλους και να υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή στο τόπο, στο νησί, στη Μυτιλίνη, παντού. Η απεργία της 9ης Νοεμβρίου φιλοδοξούμε ένας πολιτικός σεισμός. Θέλουμε η απήχησή της να είναι τέτοια ώστε να φτάσει στους ενίκους του Μεγάλου Μαξίμου και στα μέλη της κυβέρνησης. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σαν και εμάς, δεν έχουν πάει σε σχολεία σαν και εμάς, δεν έχουν δουλέψει σαν και εμάς, δεν έχουν περπατήσει ίδιους δρόμους με εμάς, δεν έχουν συναναστραφεί με ανθρώπους σαν και εμάς και γι' αυτό αδυνατούν να κατανοήσουν τις λαϊκές ανάγκες. Από την πλευρά μας, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουμε εξαγγείλει μία σειρά από μέτρα προκειμένου να αναχαιτήσουμε την ενεργειακή ακρίβεια πρώτα απ' όλα. Με πρώτη και κύρια την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, αλλά και ένα ολόκληρο πλέγμα ουσιαστικά από μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ακόμα δεσμευτεί για την αποφασιστική μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στα τρόφιμα, για την επαναφορά και την ενδυνάμωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Και ακόμα περισσότερο και κύρια αυτό, ουσιαστικά το να φέρουμε τους μισθούς, τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και ταυτόχρονα για τη μαριθμική αναπροσαρμογή για τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Θα θέλαμε η απεργία της 9ης Νοέμβρη να αποτελέσει τη θριαλίδα για την πτώση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Έχει σημασία το με ποιο τρόπο θα απαλλαγούμε από την κυβέρνηση και όχι μόνο να απαλλαγούμε από αυτή. Θέλουμε λοιπόν από την κυβέρνηση αυτή να απαλλαγούμε υπό το βάρος των δικών μας κινητοποιήσεων. Αυτό που ζητάμε ως δημόσιοι υπάλληλοι είναι επιτέλους μια αύξηση των μισθών μας, οι οποίοι έχουν καθυλωθεί από το 2010, ενώ όλα τα πράγματα έχουν ανέβει. Πολλοί συνάδελφοί μας κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους γιατί έχουν ανέβει τα επιτόκια. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Είναι καθυλωμένοι μισθοί. Πρέπει να ανέβει ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ. Πρέπει να μπούμε σε μέτρα πρόσληψης υπαλλήλων και όχι να γεμίζουμε με στρατιές συμβασιούχων και με νέες μορφές
μορφές εργασιακής σκλαβιάς, όπως η ενοικίαση υπαλλήλων που αλλάζουν αντικείμενο, από αντικείμενο σε αντικείμενο από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό το κοινωνικό κράτος, το οποίο δώσε ένα μεγάλο αγώνα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το ενισχύσουμε μέσα σε πολύ δύσκολες περιόδους και που πάλι τίνει να γίνει πάρα πολύ δύσκολο για έναν εργαζόμενο να πάει στο νοσοκομείο και να νοσηλευθεί και αναγκάζεται να πάει στον ιδιωτικό τομέα, με τι χρήματα άραγε. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το αστείο με την επιδοματική πολιτική, να δώσουμε επιδόματα και να μην κάνουμε αυξήσεις, δεν καλύπτεται ούτε η αύξηση στο ρεύμα, ούτε η αύξηση στο καύσιμα, ούτε το τρέξιμο, ούτε η εργασιακή εξάρτηση που έχουμε από τη διοίκησή μας. Αυτό που πρέπει και ζητάμε από τον κόσμο να συμμετάσχει στην απεργία, στις 9.11 του θα πρέπει στις 11 το πρωί να μαζευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο στην πλατεία Σαφούς, να τονίσουμε την αγανάκτησή μας, να ζητήσουμε μια καλύτερη ημέρα και να προχωρήσουμε για αυτή την πολιτική αλλαγή με τη δύναμη τη δικιά μας.